Είμαι συγκινημένη σήμερα που είμαστε στην Πιναλόγγα, σε ένα τόπο, σε ένα νησί ποτισμένο με πολιτισμό και ιστορία. Είναι ένα ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο που πρέπει να γίνει πράγματι κοιτίδα πολιτισμού από την UNESCO. Είναι απαραίτητο, γιατί είναι κοιτίδα πολιτισμού, γιατί φιλοξενεί πάνω του ένα από τα πολύ όμορφα βενετικά φρούρια καταρχήν, που περικλεί όλη αυτή την ιστορία μέσα του, αλλά κυρίως είναι καταγεγραμμένη στα χώματά της η καταγραφή μνήμης των ανθρώπων, των λεπρών που έζησαν εκεί και που πέθαναν εκεί οι περισσότεροι ή έφυγαν στο τέλος για την Αγία Βαρβάρα. Ξέρετε, για μένα είναι μια σημαντική στιγμή σήμερα που ξαναήρθα, γιατί όταν γύριζα την ταινία «Ο τόπος που δακρύζουν οι θεοί» που αφορά τους λεπρούς και υπήρχαν και λεπροί ακόμα ζωντανοί που λαμβάνουν μέρος στο ντοκιμοντέρ, είδα μέσα σε αυτό το νησί ένα άλλο, μια άλλη δύναμη, τη δύναμη των ανθρώπων που ξεπέρασαν την κακουχία, που ξεπέρασαν την αρρώστια, το στίγμα και μπόρεσαν κάποιοι από αυτούς και έκαναν παιδιά και έζησαν στη κοινωνία και είναι ακόμα σήμερα οι απόγονοί τους εδώ. Είμαι πολύ συγκινημένη, αλήθεια, και πραγματικά κάνω έκκληση στο Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει τα δέοντα ώστε να γίνει κοιτίδα της UNESCO, κοιτίδα πολιτισμού. Σα δείξαμε το θέμα του συντηρίου που θα αφήσει στην Ελλάδα. Και είδε πρέπει να πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να μην συμβεί αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θα ζητήσω να κάνουμε ένα ψήφισμα μεθαύριο, διότι δεν γίνεται ένα μνημείο τόσο σημαντικό, ιστορικό πρώτα απ' όλα, να μην μπορεί να το επισκεφτεί μια οικογένεια ξένων που έρχεται από την Ευρώπη, από την Ασία, από τον κόσμο εδώ, γιατί δεν έχει τα χρήματα απλά, τόσα πολλά χρήματα. Και δεύτερον, εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας, δεν θέλουμε να δούμε τη Πιναλόγγα, δεν θέλουμε οι Έλληνες να γνωρίσουμε τον τόπο μας. Και ένα άλλο ακόμα θα σας πω εγώ. Δεν γίνεται η Πιναλόγγα, που είναι σημαντικό σημείο αναφοράς, να έχει την ίδια τιμή με το μουσείο στην Αθήνα ή με τους Δελφούς. Δεν είναι της ίδιας επισκεψιμότητας μνημεία, ώστε να μπορούν να αντέξουν αυτό το υψηλό εισιτήριο. Πραγματικά χαίρομαι που μου κάνατε την ερώτηση.